μπουκάρει ακόμα παραπάνω αυτό. Θέλω να δούμε τι μας είπε γιατρός του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε. Βέβαια. Για πάμε να το δούμε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μας τα έκτακτα περιστατικά. Εξετάσαμε εξ αρχής την πιθανότητα διάσησης, γιατί έμοιαζε να χάνει τις αισθήσεις της. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και προχωρήσαμε σε περαιτέρω εξετάσεις, όπως και ακτινογραφίες. Έχει μόλοπες από χτυπήματα που προκλήθηκαν είτε από πίεση ή από πτώση της. Εκχυμώσεις και άλλους μόλοπες στην πλάτη και τη μέση. Της χορηγήθηκαν παυσίπονα και συστήθηκαν περαιτέρω εξετάσεις για χτυπήματα στον αυχένα και το κεφάλι. Σαφώς και ήταν χτυπημένη, τραυματισμένη. Δεν είμαστε με τα καλά. Πόσο πιο ξεκάθαρο. Έχω σοκαριστεί με αυτό το θέμα από χθες. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να ξεχνάς να πεις μια τάκα και να σε πλακώνεις στο ξύλο. Φαντάζομαι να ξεχνάω εμείς να πούμε κάτι. Εν τω μεταξύ, την είχαμε εδώ να πω κάτι τη γυναίκα πριν ένα μήνα περίπου. Και μιλούσαμε τα καλύτερα. Με τα καλύτερα για την παράσταση, το Μάνου Παπαγιάννη.